Κάθε χρόνο, όπως και φέτος, μας απασχολεί το θέμα των πυρκαγιών. Εκτός λοιπόν από τους εμπειρισμούς και την προσωπική αμέλεια του καθενός, υπάρχουν και κάποιες άλλες βασικές αιτίες για τις πυρκαγιές. Πρώτο και σημαντικότερο είναι η χαμηλή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, η διαχείριση και η προστασία των δασών. Δεύτερη πολύ σημαντική αιτία είναι η ελλείψη στο πυροσβεστικό σώμα, στη δασική υπηρεσία και άλλες σημαντικές υπηρεσίες που εμπλέκονται και συνδράμουν στην πυροπροστασία της χώρας. Και τρίτον, η μηδαμινή πρόληψη και ελάχιστη καθαρισμή σε δάση και κόπεδα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Πάμε να δούμε. Πρακτικά αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πάνω από 3.000 οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική είναι κενές. Πρώτο προτείνω. Δεύτερο προτείνω, περίπου 5.000 πυροσβέστες παραμένουν ως εποχικοί. Τρίτο προτείνω, περίπου 1.700 πυροσβέστες είναι δεσμευμένοι σε ιδιωτικά αεροδρόμια, βλέπε Fraport, ιδιωτικούς οδικούς άξονες και λιμάνια. Τέταρτο κρατούμενο, ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών ανέρχεται στα 47 έτη. Το λες και υψηλό. Κρατήστε αυτά τα νούμερα γιατί είναι πολύ σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2021, δηλαδή πριν από ένα χρόνο ακριβώς, ενώ τα δασαρχεία ζήτησαν 17,7 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από την κυβέρνηση για την προστασία των δασών και ό,τι αυτό συνεπάγεται, η κυβέρνηση τους έδωσε μόλις 1,7 εκατομμύρια. Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Επιπλέον, πεμπαλωμένος στόλος οχημάτων. Είναι πάρα πολύ παλιά πολλά από τα οχήματα της πυροσβεστικής, από 20 ετία και βάλει. Πάμε και σε κάποια αποκαλυπτικά στοιχεία, τα οποία θα δείτε και μόλις τώρα μπροστά σας. Τα τελευταία 41 χρόνια έχουν καεί στην Ελλάδα 20 εκατομμύρια στρέμματα, αναλογιστείτε λίγο τον αριθμό. Δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι καταστράφηκε το 14% της έκτασης της χώρας μας. Επίσης, ο μέσος ετήσιος αριθμός των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι 1.373. Μεγάλο νούμερο. Τι συμβαίνει όμως φέτος, το 2022? Ήδη, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ και τα επίσημα στοιχεία τα οποία μας δίνει, είναι πολύ αυξημένες οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο. 750% πάνω σε σχέση με το μέσο όρο της περίοδου 2008 με 2021. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Βόρεια Έλεια, όπου μόνο πέρυσι κάηκαν πάνω από 500.000 στρέμματα. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι καθυστερεί η καταγραφή των ζημιών, αλλά και οι πληρωμές, οι αποζημιώσεις δηλαδή, και το 80% των μικρών επαγγελματιών του τουρισμού και της εστίασης δεν αποζημιώθηκαν. Ήξερες ότι το 14% του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων είναι ακινητοποιημένα λόγω βλαβών? Το 2022 έχει συντηρηθεί μόλις το 10% των δασικών δρόμων και μόλις το 15% του συνόλου των αντιπυρικών ζωνών. Ήξερες επίσης ότι από το 1993 έχουν καταγραφεί 248 νεκροί, οι 39 πυροσβέστες και 12 πιλότοι κατά τη διάρκεια των αντιπυρικών περιόδων? Επίσης, έχουν καταγραφεί 131 θάνατοι την τελευταία 20 ετία εξαιτίας των πλημμυρών που ακολουθούν από τις πυρκαγιές. Και τέλος, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και κλιματική αλλαγή, η οποία όμως βρίσκεται δίπλα μας εδώ και χρόνια. Οπότε, μετά την αναγνώριση ενός προβλήματος, υπάρχει πάντα και η λύση του, ή τουλάχιστον η προσαρμογή σε αυτό.